Χαίρετε κυρίες και κύριοι, μιλάει η Δημόσια Ραδιοφωνία της Αρμενίας. Η υπογραφή της ειρηνευτικής συμφωνίας με το Αζερβαϊτζάν σημαίνει ότι έχει βρεθεί λύση στη σύγκρουση του Ναγκόρνου Καραμπάχ. Τα παραπάνω ανέφερε ο Άρμεν Γρηγοριάν σε συνέντευξη με δημοσιογράφους μετά τη συνεδρίαση της κυβέρνησης, αναφερόμενο στο καθεστώς του Αρτσάχ. Στην παρατήρηση δημοσιογράφων ότι σύμφωνα με ορισμένους ειδικούς πολιτικών θεμάτων, αν το Αζερβαϊτζάν υπογράψει ειρηνευτική συμφωνία με την Αρμενία, αυτό σημαίνει ότι οι ρωσικές ειρηνευτικές δυνάμεις θα αποχωρήσουν από το έδαφος του Αρτσάχ και το υπόλοιπο Αρτσάχ θα αναγνωριστεί ως μέρος του Αζερβαϊτζάν. Ο γραμματέας του Συμβουλίου Ασφαλείας Άρμεν Γρηγοριάν απάντησε ότι είναι δύσκολο να πει κανείς τι εννοούν οι ειδικοί όταν κάνουν μια τέτοια δήλωση. Τη λύση στο πρόβλημα βλέπουμε στην εξασφάλιση της ασφάλειας των συμπατριωτών μας που ζουν στον Ναγκόρνο Καραμπάχ, καθώς επίσης στην εξασφάλιση των δικαιωμάτων τους. Η κατάσταση θα πρέπει να οριστεί σύμφωνα με αυτό. Θα υπάρχουν εγγυήσεις ασφάλειας. Δεν γνωρίζουμε ακόμη ποιες θα είναι οι εγγυήσεις από θεσμική άποψη. Θα τους συζητήσουμε κατά τη διάρκεια των διαπραγματεύσεων, εάν λάβουμε κάποια απόφαση. Η ασφάλεια των συμπατριωτών μας θα διασφαλιστεί σίγουρα. Θα συμφωνήσουμε σε αυτό, κατέληξε ο Γρηγοριάν. Ο Υπουργός Εξωτερικών της Δημοκρατίας της Αρμενίας Αραράτ Μιρζαγιάν, ο οποίος βρίσκεται στις Ηνωμένες Πολιτείες σε επίσκεψη εργασίας, συμμετείχε ως κεντρικός ομιλητής σε στρογγυλή τράπεζα που πραγματοποιήθηκε στο Αμερικανικό Αναλυτικό Κέντρο Atlantic Council. Ο Υπουργός Εξωτερικών έθιξε τη Γενική Ημερήσια Διάταξη και τα κυριότερα σημεία της επίσκεψης εργασίας στις Ηνωμένες Πολιτείες, τον Αμερικανικό-Αρμενικό Στρατηγικό Διάλογο, τα έγγραφα που υπογράφτηκαν κατά την επίσκεψη και τις προοπτικές ανάπτυξης των Άρμενο-Αμερικανικών σχέσεων. Έγινε αναφορά στη διαδικασία της δημοκρατικής ανάπτυξης, της προστασίας των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, της ενίσχυσης του κράτους δικαίου και των μεταρρυθμίσεων κατά της διαφθοράς. Ο Αραράτ Μιρζαγιάν παρουσίασε την κατάσταση γύρω από τη σύγκρουση του Ναγκόρνο Καραμπάχ, τη θέση της Αρμενίας στις διαπραγματεύσεις περί της συνολικής ειρηνευτικής συμφωνίας με το Αζερβαϊτζάν, καθώς και τον ρόλο των συμπροέδρων της ομάδας του Μίστου ΟΑΣΕ σε αυτές τις διαδικασίες. Παρουσιάστηκαν τα ανθρωπιστικά ζητήματα που προέκυψαν από τον 44ήμερο πόλεμο, τα οποία πρέπει να επιληθούν. Κατά τη διάρκεια της συνάντησης, ο Μιρζαγιάν αναφέρθηκε επίσης στη διαδικασία εξομάλυνσης των σχέσεων Αρμενίας-Τουρκίας. Ο γραμματέας του Συμβουλίου Ασφαλείας, Άρμεν Γρηγοριάν, δήλωσε ότι δεν βλέπει τη δημόσια άρνηση του Αζερβαϊτζάν από τις προτάσεις της Αρμενίας που αποτελούνται από 6 σημεία. Στην ομιλία με δημοσιογράφους μετά τη συνεδρίαση της κυβέρνησης, ο Άρμεν Γρηγοριάν υπενθύμησε ότι μετά την υποβολή των προτάσεων του Αζερβαϊτζάν από 5 σημεία, ακολούθησαν οι προτάσεις της Αρμενίας από 6 σημεία. Τα σημεία που πρότεινε το Αζερβαϊτζάν δεν ήταν απαράδεκτα για την Αρμενία. Η Αρμενία στις 6 παραγράφους της πρότεινε να επιληθεί η σύγκρουση του Ναγκόρνου Καραμπάχ προκειμένου να επιτευχθεί συνολική ειρήνη. Αυτή τη στιγμή η προσέγγιση μας είναι ότι αυτά τα δύο πακέτα πρέπει να συνδυαστούν και πρέπει να ξεκινήσουν οι διαπραγματεύσεις για ειρηνική συμφωνία προκειμένου να βρεθεί μια μακροπρόθεσμη λύση στη σύγκρουση του Ναγκόρνου Καραμπάχ, δήλωσε ο Άρμεν Γρηγοριάν. Σύμφωνα με τον γραμματέα του Συμβουλίου Ασφαλείας, η Αρμενία ανακοίνωσε ως προτεραιότητα την επίλυση ζητημάτων ασφαλείας, προστασίας και δικαιωμάτων των συμπατριωτών που ζουν στο Αρτσάχ, σύμφωνα με τα οποία θα πρέπει να σχηματιστεί το καθεστώς του Ναγκόρνο Καραμπάχ. Δεν είδα τη δημόσια άρνηση αυτού του πακέτα μέτρων πρέπει να συνδυαστούν και να ξεκινήσουν οι διαπραγματεύσεις. Την ίδια αντίληψη έχει και η πλευρά του Αζερβαϊτζάν και όλοι οι άλλοι διεθνείς εταίροι. Η έναρξη των διαπραγματεύσεων περί αυτά είναι μια νόμιμη προσέγγιση. Είδαμε μια τέτοια συμφωνία, κατέληξε ο Άρμεν Γρηγοριάν.
διεξάγονται συζητήσεις γύρω από τη Διμερή Επιτροπή για την οριοθέτηση των σύνορων Αρμενίας-Αζερβαϊτζάν. Τα παραπάνω δήλωσε ο Άρμεν Γρηγοριάν, γραμματέας του Συμβουλίου Ασφαλείας της Αρμενίας, σε ενημέρωση με δημοσιογράφους μετά τη συνεδρίαση της κυβέρνησης, απαντώντας στο ερώτημα αν έχει συσταθεί Διμερής Επιτροπή για τον καθορισμό των σύνορων Αρμενίας-Αζερβαϊτζάν ή κατά πόσον η σύνοδος είναι εφικτή, δεδομένου ότι επιτεύχθηκε συμφωνία σε τριμερή συνεδρίαση στις Βρυξέλλες ότι η Επιτροπή θα πρέπει να έχει οριστεί μέχρι τα τέλη Απριλίου. Οι συζητήσεις για το θέμα αυτό βρίσκονται σε εξέλιξη, είπε. Φυσικά, ελπίζαμε ότι μέχρι τα τέλη Απριλίου θα μπορέσουμε να βρούμε λύσεις και να προχωρήσουμε. Μπορώ όμως να πω ότι αυτή τη στιγμή συνεχίζονται οι εντατικές συζητήσεις. Ελπίζουμε ότι αυτή η συνάντηση θα πραγματοποιηθεί σύντομα. Οι συζητήσεις αφορούν τις προσεγγίσεις που σχετίζονται με την ομάδα εργασίας. Υπάρχουν και άλλα ερωτήματα στα οποία δεν έχουμε ακόμη βρει τελικές απαντήσεις. Όταν βρεθούν, θα υπάρξει δημόσια ανακοίνωση και θα πραγματοποιηθεί συνάντηση, δήλωσε ο Άρμεν Γρηγοριάν. Ο βουλευτής Βαχάκ Αλεξανιάν λέει ότι δεν υπάρχει δημόσια απαίτηση για την παραίτηση του Πρωθυπουργού της Αρμενίας Νικόλ Πασινιάν. Ο αριθμός των διαδηλωτών της αντιπολίτευσης είναι λίγος. Μεγάλα στρώματα της κοινωνίας δεν εντάσσονται στην αντιπολίτευση. Όταν ο βουλευτής της αντιπολίτευσης Ισχάν Σαγατελιάν ανακοίνωσε ότι όλα έχουν τελειώσει, νομίζω ότι το κίνημα τους θα τερματιστεί σιγά σιγά, δήλωσε ο Αλεξανιάν. Σύμφωνα με τον ίδιο, από την πολιτική άποψη, ο βουλευτής δεν αποδίδει σοβαρότητα σε δράσεις της αντιπολίτευσης, αν και σέβεται το δικαίωμα των πολιτών της Αρμενίας σε ειρηνικές διαδηλώσεις. Ο γραμματέας τύπου του Κρεμλίνου Δημήτρη Πεσκόφ αποκάλεσε τις συγκεντρώσεις της αντιπολίτευσης στην Αρμενία εντελώς εσωτερική υπόθεση του Ερεβάν. Αυτό που συμβαίνει στην Αρμενία είναι η εσωτερική υπόθεση της χώρας, αλλά η Μόσχα ενδιαφέρεται για τη γρήγορη διευθέτηση της κατάστασης στο Ερεβάν, είπε ο Πεσκόφ σύμφωνα με το ΤΑΣ. Οι διαδηλωτές στην Αρμενία την τέταρτη ημέρα απαιτούν την παραίτηση του Νικόλ Πασινιάν. Αποτελεί εξ ολοκλήρου εσωτερική υπόθεση της Αρμενίας, ανέφερε ο εκπρόσωπος τύπου του Κρεμλίνου, αναφερόμενος στη πορεία διαμαρτυρίας της αντιπολίτευσης στο Ερεβάν. Τόνισε ότι το Ερεβάν είναι ο σύμμαχος της Μόσχας. «Η Αρμενία είναι σύμμαχός μας, είναι ο εταίρος μας σε πολλές πολύ σημαντικές μορφές ολοκλήρωσης για μας. Η Αρμενία είναι ο μεγάλος μας φίλος», είπε ο Πεσκόφ. Και από αυτή την άποψη φυσικά ενδιαφερόμαστε να διευθετηθεί η κατάσταση στο Ερεβάν το συντομότερο δυνατόν και να τελειώσουν οι διαταραχές στην Αρμενία, να ξαναρχίσει μια περίοδος σταθερότητας που θα μας επιτρέψει να προχωρήσουμε σταδιακά προς την εφαρμογή των τριμερών συμφωνιών για το θέμα του Καραμπάχ, οι οποίες έχουν οριστικοποιηθεί με τη συμμετοχή του Ρώσου Προέδρου, καθώς και γενικά όσον αφορά την ανάπτυξη των διμερών μας σχέσεων, ανέφερε ο εκπρόσωπος τύπου του Κρεμλίνου. Στόχος της αντιπολίτευσης δεν είναι να διασώσει το Καραμπάχ, αλλά να κατασχέσει την εξουσία. «Θέλουν να καταλάβουν τη θέση μας», είπε ο γραμματέας του Κυβερνών Κόμματος Πολιτικής Σύμβασης Αρτούρο Βανισιάν στην Εθνοσυνέλευση κατά τη διάρκεια των παραδοσιακών ενημερώσεων στις 5 Μαΐου. Σύμφωνα με τον βουλευτή, η αντιπολίτευση εκφωνεί μόνο εκκλήσεις και προπόσεις για το Καραμπάχ, αλλά το θέμα δεν προχωράει πέρα από αυτό. Ωστόσο, με αυτόν τον τρόπο, όπως οι άνθρωποι κρεμούν τη σημαία του Καραμπάχ στους δρόμους του Ερεβάν, δεν είναι δυνατόν να σώσουν το Αρτσάχ. Έχουν άλλους στόχους, διαβεβαίωσε ο Βανισιάν. Απαντώντας στο ερώτημα εάν η σημερινή κυβέρνηση είναι έτοιμη να συζητήσει το ζήτημα του Καραμπάχ με την αντιπολίτευση, ο βουλευτής υπενθύμησε ότι η αντιπολίτευση κλήθηκε πολλές φορές δημόσια και ιδιωτικά να πάει και να εξοικειωθεί με διάφορα έγγραφα και να πάρει οποιαδήποτε πληροφορία, η οποία δεν μπορεί ακόμη να δημοσιοποιηθεί. Πρέπει να σημειωθεί ότι οι εκπρόσωποι των κοινοβουλευτικών ομάδων, των αντιπολιτευόμενων κομμάτων Χάιαστάν και Έχω Τιμή δεν προσήλθαν
Στην ενημέρωση που οργανώθηκε στην Εθνοσυνέλευση στις 5 Μαΐου, μόνο οι βουλευτές του κυβερνώντος κόμματος Πολιτική Σύμβαση απάντησαν στις ερωτήσεις των δημοσιογράφων. Αυτά ήταν τα νέα από την Αρμενία και τον Κόφκασο. Για περισσότερες ειδήσεις επισκεφτείτε το LRM Radio AM. Καληνύχτα σας!